Πρόκειται για ένα παράδοξο βιβλίο, με την έννοια ότι περιλαμβάνει δύο διαφορετικά πράγματα. Περιλαμβάνει μια εκτεταμένη μαρτυρία, ένα απομνημόνευμα του παππού, που περιγράφει την κάθοδο των Ελλήνων του Πόντου προς το Βατούμ. Και περιγράφει αναλυτικά τη ζωή του από το 1878 ως τα 1920, όταν έρχονται στην Ελλάδα. Με βάση αυτή τη μαρτυρία, η συγγραφέας επεκτείνει, ή μάλλον διαβάζει το συγκεκριμένο κείμενο, επεκτείνοντάς το αναλυτικά και σχολιαστικά. Η συγγραφέας είναι μια ψυχαναλήτρια της γαλλικής σχολής κιόλας. Και με βάση την επιστημονική της σκευή, ουσιαστικά γράφει ένα βιβλίο το οποίο αφορά την ανάγνωση ενός άλλου βιβλίου. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα από την μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο, αν μη τι άλλο, μετά από αρκετά χρόνια αναδεικνύει την ιστορία εκείνων των σημείων του Πόντου, της επαρχίας του Κάρς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβαστεί και ως πόνημα που αφορά τις πρακτικές της θεωρίας της λογοτεχνίας, αλλά και ως ένα αφήγημα και εμβάθυνση στη διαδικασία της ανάγνωσης.